Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε μια συνέντευξη, νομίζω, με έναν αθλητή που, εντάξει, έχει συνδέσει το όνομά του με τον Δικέφαλο. Νομίζω έχουμε τον Ραφαήλ πρώτα. Ραφαήλ. Καλησπέρα, Στέργιο. Καλησπέρα, τι γίνεται? Καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έλεγα ότι θα έχουμε μια επικοινωνία με έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με τον Δικέφαλο. Εντάξει. Και ο αγώνας που μας πέρασε αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν σίγουρα πάρα πολύ σημαντικός. Εντάξει, πέτυχε ο καλεσμένος μας ιστορική επίδοση. Εντάξει, δεν το συναντάμε κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον ισόβιο, θα πω εγώ, αρχηγό του ΠΑΟΚ, Ραφαήλ, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι. Τον Θοδωρή Πετρίδη, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα. Όλα καλά, καλή εβδομάδα. Όλα καλά, όλα καλά. Ο οποίος Ραφαήλ έφτασε, ο Θοδωρής, τα 1000 γκολ. Ναι, νομίζω επίδοση πάρα πολύ σημαντική και για τον ίδιο και για τον σύλλογο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συνδέσει, νομίζω, το όνομά του με το τμήμα handball του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, μαζί φυσικά και με τον Κοκόνη, τον Παλάσκα και τον Μαστρογιάννη. Τα τελευταία χρόνια είναι οι κολόνες, νομίζω, του handball του ΠΑΟΚ. Για εμάς, Θοδωρή, που ασχολούμαστε, εγώ τουλάχιστον, με το ποδόσφαιρο, ο αριθμός 1000 γκολ είναι, εντάξει, εξωπραγματικός. Αλλά και για έναν αθλητή του handball, τετραψήφιος αριθμός γκολ, νομίζω, κάθε άλλο παρά μικρός, έτσι είναι? Όντως είναι ένα δυνατό νούμερο, ένα μεγάλο επίτευγμα προσωπικό δικό μου. Βέβαια στην ομάδα ο ρόλος μου δεν είναι να σκοράρω, ο ρόλος μου είναι κυρίως οργανωτικός και πιο πολύ στο να μοιράζω σωστά, να κατανέμω σωστά, ας το πούμε, το παιχνίδι. Το σκοράρισμα έρχεται σε δεύτερη μοίρα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα προσωπικό επίτευγμα το οποίο με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο και με κάνει να νιώθω κομμάτι ακόμα μεγαλύτερο αυτής της ομάδας. Θοδωρή, αυτά τα 15 χρόνια στον ΠΑΟΚ, ουσιαστικά μισή ζωή, συνοψίζονται με 2-3 λόγια? Μπορούν έτσι να αποτυπωθούν όλα αυτά τα 15 χρόνια? Είναι πάρα πολλά χρόνια το να είναι ένας αθλητής σε μία ομάδα. Νομίζω ότι και να προσπαθήσω να τα συνοψίσω σε μια φράση, πάντα θα ξεχνάω κάτι, πάντα θα αφήνω κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να δοθεί ερμηνεία σε αυτό. Για μένα ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που υποστηρίζω από μικρός, είναι η καψούρα μου, είναι η οικογένειά μου τα τελευταία 15 χρόνια στο κομμάτι του handball. Όλη μου η ζωή από το πρωί μέχρι το βράδυ έχει ΠΑΟΚ μέσα, είτε σε προπόνηση αλλά ακόμα και σε μέρες που δεν έχουμε προπόνηση, λόγω του ότι είμαι οπαδός της ομάδας από μικρός, πάλι έχει ΠΑΟΚ η μέρα μου. Ουσιαστικά έχεις μεγαλώσει με τον ΠΑΟΚ, Θοδωρή, έτσι? Ναι, από μικρό παιδί. Άλλος άνθρωπος ξεκίνησες να φοράς τη φανέλα του και άλλος είσαι τώρα, εντάξει? Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Ραφαήλ. Θοδωρή, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι τώρα, πολλοί σας είχαν, νομίζω, ότι και φέτος στο ξεκίνημα τουλάχιστον ξεραμένος, ότι δεν θα μπορέσει να χτυπήσει τα και Ολυμπιακό. Το δείξατε τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι, ότι με την ΑΕΚ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Κρίθηκε σε λεπτομέρειες, έχει ακολουθήσει ένα καλό σερί από την ομάδα. Και τώρα νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για εσάς, μια πρόκληση στο μάτς με τον Ολυμπιακό, και για να κερδίσετε επιτέλους τους ερυθρόλεπτους, αλλά και για να δείξετε ότι είστε παρόν στο πρωτάθλημα και ότι σας υπολογίζουν όλοι, ότι πρέπει να σας υπολογίζουν. Ναι, όπως πολύ σωστά είπες, θα είναι η πρώτη φορά, αν καταφέρουμε να κερδίσουμε, που θα μπορέσουμε να το κάνουμε απέναντι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει κίνητρο προσωπικά στον καθένα, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο κίνητρο που έχουμε είναι να μπορέσουμε να βάλουμε τους νέους αθλητές στη λογική του πρωταθλητισμού. Όπως έγινε με όλους εμάς όταν ήρθαμε στην ομάδα σε νεαρή ηλικία, μας πήραν από το χέρι οι μεγαλύτεροι τότε αθλητές ηλικιακά και μας σε εισαγωγικά μπόλιασαν μέσα στον πρωταθλητισμό, αυτό πρέπει να γίνει και με εμάς. Νομίζω ότι ένα θετικό αποτέλεσμα και μια νίκη στο παιχνίδι της Τετάρτης θα δώσει μεγαλύτερο κίνητρο στα παιδιά, τα νέα της ομάδας, να πιστέψουν στους αυτούς τους και να καταλάβουν σε πόσο μεγάλη ομάδα αγωνίζονται. Θοδωρή, νιώθεις μεγαλύτερη ευθύνη με πολλά νέα παιδιά στην ομάδα? Και σαν πιο έμπειρος και σαν σημαία της ομάδας. Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Και αυτό γιατί τα παιδιά που έχουν έρθει στην ομάδα
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλές επιλογές, έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο μέσα τους. Οπότε κάποιες φορές δεν χρειάζεται να πάρω αυτό το ρόλο. Αλλά είναι και φορές που είτε από μόνοι τους θα έρθουν να ρωτήσουν κάτι, είτε αγωνιστικό είτε εξωαγωνιστικό. Αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη πλέον στην ομάδα το κάνουμε αυτό, δουλεύουμε και λίγο σε αυτά τα πλαίσια, ναι. Είναι η ομάδα αυτή, Θοδωρή, ικανή να πάρει τίτλους φέτος, την επόμενη χρονιά, τη μεθεπόμενη, να ξαναγίνει η ομάδα τίτλων ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ φέτος κάθε χρόνο διεκδικεί τίτλους. Νομίζω ότι φέτος γίνεται μια αλλαγή στην πλεύση. Όχι ότι φεύγουμε από τον πρωταθλητισμό, αλλά είπαμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, γνωρίζοντας τα υπάρχοντα ρόστερ, γνωρίζοντας και τα μπάτζετ που υπάρχουν. Και γι' αυτό έγιναν κινήσεις τέτοιες από τον ΑΣ να ενισχύσει την ομάδα με νέους αθλητές για να μπορέσει να έχει μέλλον. Φέτος θα προσπαθήσουμε, θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να μπορέσουμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ, είτε μέσα από τίτλους είτε μέσα από καλές εμφανίσεις, και να μπορέσουμε σιγά σιγά να αποκτήσουν όλοι οι αθλητές νοοτροπία πρωταθλητισμού. Ραφαήλ. Νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στην ομάδα, στο τμήμα και στον κόσμο. Οπότε φαντάζομαι ότι και την Τετάρτη τους θέλετε δίπλα σας στην Νεάπολη να στηρίξουν στο παιχνίδι του στον Ολυμπιακό. Βεβαίως τους χρειαζόμαστε. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κάθε ομάδας του ΠΑΟΚ. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, χάντμπολ. Σε όλα τα αθλήματα δίνουν το δικό τους παλμό. Για εμάς που είμαστε και παοκτσίδες, μας δίνουν ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια. Την Τετάρτη θα ήθελα να κάνω ένα κάλεσμα προς τον κόσμο να έρθουν στο κλειστό της Νεάπολης, να φωνάξουν, να υπερασπιστούν, έτσι ας το πούμε, την έδρα μας. Και εμείς στο τέλος μακάρι να μπορέσουμε να δώσουμε χαρά σε όλους όσοι θα έρθουν να δουν το παιχνίδι. Θοδωρή, έχεις κάποιον άλλο στόχο προσωπικό? Ξέρω εγώ, τα 1500 γκολ είναι κάτι που δεν σε απασχολεί γενικότερα σαν αθλητής, σαν φιλοσοφία? Όχι, αυτό που έχω σαν προσωπικό στόχο πλέον συνάδει απόλυτα με τον συλλογικό, με τα πρωταθλήματα και με τα κύπελα. Θα ήθελα μέχρι να σταματήσω την αθλητική μου καριέρα να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει όσο περισσότερα πρωταθλήματα και κύπελα γίνεται, και όταν σταματήσω με το καλό να μπορέσει να πάρει πολύ περισσότερα από αυτά που πήρα εγώ και οι συμπαίκτες μου όλα αυτά τα χρόνια. Σου έχουν λείψει, Θοδωρή, τα τρόπαια? Ίσως το ξεκίνημα της ομάδας, φαντάζομαι περάσαν και δύσκολα χρόνια σε αυτά τα 15, ναι. Δεν ήταν όλα ευχάριστα, αλλά υπήρξε η περίοδος που ο ΠΑΟΚ πήρε και τίτλους, όντας η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Πλέον απέχει τα τελευταία χρόνια, σου έχουν λείψει τίτλοι? Οι τίτλοι σίγουρα λείπουν από κάθε αθλητή. Αν έχεις γευτεί κιόλας κάποιον τίτλο, μετά η δίψα είναι μεγαλύτερη όταν δεν έρχεται αυτός ο τίτλος κάθε χρόνο. Εμείς τον τελευταίο τίτλο που κατακτήσαμε ήταν το κύπελο Ελλάδος το 2017. Από εκεί και μετά γίνεται σιγά σιγά αυτή η ανανέωση, είτε σιγά σιγά μέσα από το ρόστερ. Πλέον φέτος έχουμε και νέο προπονητικό team. Οι τίτλοι πάντα λείπουνε και είναι αυτοί που σου δίνουν και κίνητρο για να προσπαθείς. Ναι. Πώς βλέπεις το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ φέτος? Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ ξεκίνησε λογικό με την κατάσταση που υπήρχε με το προπονητικό team εκεί πάλι. Ναι. Δειλά-δειλά, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία παιχνίδια ευχαριστιέμαι περισσότερο σαν θεατής αυτό που βλέπω και εγώ δηλαδή. Και νομίζω ότι η ομάδα, αν δεν γίνουν τρομερά εξωαγωνιστικά πράγματα, νομίζω ότι θα μπορέσει να κατακτήσει πρωτάθλημα και κύπελο και φέτος. Το μπασκετικό ΠΑΟΚ το παρακολουθείς καθόλου? Έχεις εικόνα? Με το μπάσκετ έχω πάλι επαφή. Βλέπω την προσπάθεια που γίνεται. Είδα ότι έφυγε ο πρώτος προπονητής που ξεκίνησε η χρονιά μαζί του, ο κ. Φλεβαράκης. Είδα ότι υπάρχει τώρα μια αναζήτηση γενικότερα στόχων πάλι, καθώς έχει μείνει λίγο πίσω. Αλλά νομίζω ότι το μπάσκετ όλο το καλοκαίρι πέρασε δύσκολα φέτος, και καλό θα είναι όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να στηρίξουμε λίγο παραπάνω τον μπάσκετ, γιατί εμένα προσωπικά σαν πιτσιρικάς θυμάμαι να φωνάζω Πρέλεβιτς και Κόρφας όταν έβλεπα ΠΑΟΚ, και όχι ποδοσφαιρικούς αθλητές τότε.
Αλλά γι' αυτό το μπάσκετ ίσως θέλει λίγο παραπάνω προστασία. Εστερνίζεσαι καθόλου την ανησυχία του κόσμου ότι μπορεί φέτος τα πράγματα να είναι πάρα πολύ δύσκολα και ο ΠΑΟΚ να παίζει για την παραμονή του? Είναι μια πιθανότητα. Δεν ξέρω, εύχομαι να μπορέσει γρήγορα να ξεφύγει από τις χαμηλές βαθμολογικά θέσεις και να μπορέσει να αποφύγει τον κίνδυνο αυτών. Δεν είναι ωραίο να αγωνίζεσαι όντας μια ομάδα που έχει τη δική της ιστορία με ευρωπαϊκούς τίτλους, με τίτλους σε Ελλάδα, να παίζεις για παραμονή. Είναι πολύ ψυχοφθόρο για τους ίδιους τους αθλητές. Η πίεση που θα δεχτούν δηλαδή θα είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουν να το στρώσουν και να πάνε πολύ καλύτερα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου στο Λίμπερο και στην Τρόικα. Καλή επιτυχία την Τετάρτη, πρώτα απ' όλα. Και κατά δεύτερο, καιρός να είσαι, να πετύχεις και άλλα γκολ και νίκες και να επιστρέψει η ομάδα στους τίτλους και να προσθέσεις και εσύ και η ομάδα και άλλες διακρίσεις και άλλους τίτλους στο Παλμαρές. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.